Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική της Master League από την Sonic Arena. Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια ωραία ζωή και να γίνει έστω και λίγο καλύτερη με την αναμέτρηση που παρακολουθούμε. Πιο συγκεκριμένα στη μεταξύ κομπλέ και δεν έχει. Έχει το πρώτο στήριγμα, ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα και δεν υπάρχει διαθέσιμο το scoreboard. Χρόνος μετράει προφανώς και το σκορ. Δεν έχει πει να χάσει τώρα την μπάλα. Αλλά δεν κατάφερε ο Τσαχμάκας να συγκρατήσει το κλέψιμο. Έχουμε μεγάλη λειψανδρία. Και εδώ Μιλωνάς, ο front μαζί της ομάδας, της πολύ guard-oriented ομάδας της Χαλκιδικής, δεν είναι διαθέσιμος απόψε. Έχουν μόλις 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Δεν έχει. Μάλιστα. Σλίς. Παλάς. Κολαΐδης θέλει να αποστάρει το πρωτοτύπωνο του Λαβρού. Καλό passing game, ένα τριγωνάκι, θα ξαναπάρει στα 8 δευτερόλεπτα. Θα γυρίσει, είναι εύστοχος. Καταφέρνοντας να κερδίσει και την βοήθεια που ήρθε πάνω του. Το λέω. Λουκάς. Αλλά θα περάσει εκτός. Αναστήθηκε το scoreboard. Σε αυτό το σημείο να πω κάτι πολύ σημαντικό. Με 3 μήνες στην Sonic Arena. Έρχομαι δηλαδή, δεν είμαι στεχόμενα. Και μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι υπάρχει πόρτα που ανοίγει εκεί πέρα. Οπότε αν θέλετε να παίξετε ποτέ κρυφτό στη Sonic Arena, ενώ σου για 3 είναι εύστοχος ο Τσαχμάκας. Τώρα που παρακολουθείτε την αναμέτρηση θα το ξέρετε. Θα κερδίζετε. Λίγκας, τον Λέον. Λέον, jump shoot είναι άστοχος. Απέναντι στο μισλί. Rebound. Δεν δίνει τον σκορ της Λίς, ζητάει την μπάλα, δεν την πάρει. Την πάρει σε δεύτερο χρόνο τον Παπία. Να αποστάρει ο μισλίς, υπάρχει ελεύθερος παίκτης. Δεν βρέθηκε σε πρώτο χρόνο, βρέθηκε σε δεύτερο. Εξακολούθησε να είναι ελεύθερος, για 3 με μεγάλη καμπύλη. Και όχι μόνο ήταν ελεύθερος σε 2 χρόνους, αλλά είναι και εύστοχος. Μάγκας, 8-0, σε αυτά τα δίνει κάτι. Δυναμικό ξεκίνημα για τους κομπλέ. Το λέω. Υπάρχει σφύριγμα. Άλεξ, το 24 δεν μετράει το από εκεί. Το 24 το από εκεί δεν μετράει, το δεξιά. Παλάς. Άλεξ με την κορυφή θα ξαναπάρει. Συγκρατήσει. Λαΐδης, στα 10 δευτερόλεπτα, μέσα από Παπίας πήγε να πάρει το φάουλ, δεν κατάφερε να το εκμεύσει. Το 0 παραμένει. Να τρέξει τώρα ο Μουλικάς, γυρωθεί ελεύθερος, δεν πήρε το τρίποντο από το Λέον. Βάσα ένα ακόμα low post από τον Νατιώτη, ένα jump shoot είναι άστοχο. Θα το στροφοδότησε το συμπαίκτη σου. Παλάς. Η γωνία βρέθηκε ελεύθερος, δεν κάνει κάτι προσωπικά. Θα δώσει την μπάσα στον Δισμίτ, αυτός θα εστοχίσει. Παίρνοντας την μπάσα από τον Παπία. 10-0. Υπάρχει το πρώτο πρόβλημα για αυτήν time out. Από τον Πάγκο τον δεν έχει. Τον Αλβανό. Θα αυτή η μπάλα, ο οποίος θα κλέψει. Θα πάρει μάλλον το κλέψιμο του κεφαλά. Θα δώσει την μπάλα, θα συγκρατήσει αυτός. Γυρίσει και αυτό το καλάθι έστοχο, 12-0. Τον Αγγέλη time out και ο Κοντολέον 12-0. Ιδανικότατο ξεκίνημα για τους κομπλέ, οι οποίοι έχουν μπει πάρα πολύ αποφασιστικά μέσα, κάνοντας πολλά σωστά πράγματα, βρίσκοντας ελεύθερους παίκτες και έχοντας πολύ μεγάλη ευστοχία. Την ξεκινήσει με βιασμένη εντός εισαγωγικών ή δεν έχει. Κάπως έτσι έχουμε αυτό το πρώτο 12-0. Επιστρέφω σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Ωπα ρε, κάμερα, κάτσε. Okay. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out που κάλεσαν οι δεν έχει, βλέποντας αυτή τη φορά να είναι στο 12-0. Για αυτούς είναι η πρώτη κατοχή μετά από το time out. Να διώξουμε πολύ μεγάλη καμπύλη απέναντι στα προμένα του Κολαΐδη, είναι άστοχος. Μισλής, κεφαλάς. Μετά από καλό passing game πήρε από τον Νικολαίδη, είναι jump shoot, είναι άστοχος, είναι jump shoot, ωραίος. Στην
και τα συμπετύχει. Λοιπόν, το λέω. Πάμε μέσα, μέσα στην πολύ κοσμήρα για τον κομπλέ για μία ακόμα μίξη. Λάμπρο. Να τζάμψει και είχε βρεθεί ελεύθερο. Ούτε τώρα ο Πινακιώτης θα δώσει τους πρώτους πόντους στην ομάδα του 12-0. Παραμένει ο Πίας. Πίας θα αλλάξει με το κεφαλά, θα ξαναδώσει. Βρεθεί ελεύθερο. Γρήγορο passing game με ένα τριγωνάκι τώρα με τον Νικολαίδη, ο οποίος θα γυρίσει. Είναι άστοχος. Δεν κατάφερε να κερδίσει και την βοήθεια εκεί πάνω του στη μία. Τον Λέων. Ενδεχομένως να χρειαστεί να δουλέψει υπερορίες στην περίμετρο των δεν έχει, καθώς ο Μιλωνάς λείπει. Μεγάλη απώλεια για τους δεν έχει απόψε. Κοίκασε ένα jump shoot που έχει περάσει εκ νέου, όχι εκ νέου μάλλον, για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Είναι άστοχος. Πάγκο στον Αλμπανόφιο Αλσάσογλου. Jump shoot είναι άστοχο. Rebound από τον Λέων. Συνταγιώτης. Για τρεις έχει βρεθεί ελεύθερος ο Λάμπρου. Είχε δικαιολογία για να το πάρει, αλλά είναι άστοχος. Θετικό rebound. Τον Λέων θα γυρίσει, θα κοπεί, δεν είχε ανανεωθεί η επίθεση. Παλάς τώρα θα πάρει το αμυγός αριστερό γήπεδο, θα χάσει από τον Λέων. Βγήκε ωραία πάσα από τον Νικολάη το προηγουμένως. Και τον έβγαλε στο αμυγός ανοιχτό γήπεδο όπως αποδείχθηκε, καθώς η μπάλα βγήκε εκτός. Αλμπανός θα περάσει στη θέση του Πινακιώτη. Θα πιέσει την παραφορά, μισθείς. Κεφαλάς, πήρε τον Τακμάκας, τον διακρίσει με άστοχος. Κυκλοφορούν πολύ γρήγορα την μπάλα κομπλέ και πολύ αποτελεσματικά. Παραλίγο αυτή η μπάλα χτύπησε στο πόδι του Τακμάκα. Συγκρατήσει ο Λαμπρού. Κίκας. Κίκας κάνει μια μικρή βόλτα εντός εισαγωγικών, θα δώσει τον Αλβανό. 7 δευτερόλεπτα. Για δευτερόλεπτο θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Λαμπρού μέσα στη ρακέτα. Να τελείωνε ο χρόνος. Αυτή η πάσα θα συγκρατήσει, αλλά δεν καταφέρει ο Παπίας να αφήσει το καλάθι από τον Τισλί. Του έκανε την χειρονομία thumbs up από την άλλη άκρη του πέδου Τισλί. Δεν το πιάσει η κάμερα. Ωραία πάσα. Θα υπάρξει καλάθι και φάουλ. Από τον Μουλικά. Έρχονται με αρκετά εντυπωσιακό τρόπο η πρώτη πόντια του δεν έχει. Κάς, στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος στην βολή, έβλεσε τρίποντο, δεν θα έρθει. 12-2 λοιπόν, διαφορά στους 10. Χριστής, πάει ανάμεσα σε 2, υπήρχε ελεύθερος παίκτης ο Τασμάκας και πάλι ελεύθερος παίκτης ο Τασμάκας. Δεν πήρε το τρίποντο, αλλά μπήκε και βγήκε από το κουκ του Νικολαίδη. Από τον Λέων, Κίκας. Πάρει το screen, υπάρχει αλλαγή πάνω του. Αλμπανός θα δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Σαν νίντζα πήγε και έκλεψε ο Παπίας, ο οποίος θα αφήσει τελικά την μπάλα το καλάθι. Κάτα χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Παράφυγε για να πιέσει Στέφαν αφορά. Υπάρχει τώρα να γιατίσει αλλαγή και για τους κομπλέ τώρα. Τζιούφος ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχουν βήματα στην προσπάθεια του Μουλικά να πάει μέχρι μέσα στην ρακέτα. Παλάς. Παλάς, κάτι σαν ζώνη τώρα για να τον δεν έχει. Μάκα, σύντια τρεις με μεγάλη καμπύλη, είναι άσυγος να πάρει τον Παλαίδη. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ζιούφα. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Διατρέχει με πολύ ωραία τεχνική. Είναι εύστοχο Swiss. Κοιτάξτε την σχετική χειρονομία που έκανε ο Νικολαίδης για να πανηγυρίσει. 17-2. Τον το λέω. Διατρέχει θέλει να απαντήσει. Είναι άστοχο. Υπάρχει όσο τη βάλε από την Τζούφα στον Τσακμάκα, ο οποίο θα κατοχυρώσει το αμυντικό rebound. Παλάς. Πάει ταχύτατα, αποφασιστικότατα μέχρι μέσα στο Τσακμάκα. Είναι άστοχο. Το λέω, στάζει τις επιλογές του. Το λέω, θα πάρει μπάλα μέσα στη ρακέτα στην κίνηση ο Μουλικάς. Θα γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Τζιούφας. Τζιούφας ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ενδεχομένως δεν πήρε να πάρει το φάουλ, δεν τα καταφέρω όμως. Το λέω. Καστή πάση του Κίκα, ωραία. Ένα jump shoot, είναι εύστοχος.
Μην χαλαρώνουμε, φωνάζει ο Ντουσλής από τον πάγκο. Έχει περάσει για κάποιες ανάσες. Ο Γιούχας έχει περάσει στη θέση του. Παλάς. Μάκας. Ματίες τον Βεϊάνου. Νικολαίδης. Θα υπάρξει στήριγμα. Θα υπάρχει αλλαγή. Χρυσίδης θα περάσει στη Παπία. Δεύτερη αλλαγή. Έχουν βαθύ ρόστερα απόψε οι κομπλέ και καλά κάνουν και το εκμεταλλεύονται. Χαλάσει, πάρει το screen. Από τον Νικολαίδη πάει μέχρι μέσα. Και σε αυτή τη φάση έχω την εντύπωση. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι πήγε να εκμεύσει κάποιο φάουλ. Δεν το πήρε. 1-1 τα ομαδικά το παιχνίδι. Ρέι. Πανταρί και ουδέν μένει. Μια φιλοσοφική αναζήτηση. Ενώ σου διατρεις με ταμπλό είναι εύστοχος. Ο Μουλικάς είναι σαν να μου λέει, οκ, σταμάτα να λες τέτοια. Οκ, λοιπόν, το μήνυμα ελήφθη. Κυφαλάς. Ζήπως θέλει να αποστάρει με το σκοκοτέ δίπολο και έρχεται βοήθεια πάνω του. Καλώς βρέθηκε ελεύθερος για λίγο. Ένα jump shoot είναι άστοχο μετά από μια τρίπλα. Ο Νικολαίδης παραλίγο να χάσει, η μπάλα και θα χαθεί τελικά από τον Κυφαλά. Ένα jump shoot θα τον δικαιώσει. Δύο ακόμα πόντι έξτρα. Δύο αναπάντες και αναπάντητη πόντι από τον Κυφαλά. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο δεκάλεπτο. Ωραία, δύσκολη πάσα θα συγκρατήσει. Δεν καταφέρει να κερδίσει την παιδιά του Αναστάσογλου, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με το παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι, προφανώς, Γιούφας. Χρυσίδης, ένα jump shoot, ούτε τώρα θα δικαιωθεί ο Νικολαίδης. Μπαλά μπήκε και βγήκε. 19-7 λοιπόν, Κίκας. Κίκας, καστή πάσα. Συγκρατήσει ανάμεσα σε δύο κινήσεις pivot, πήγε και τρίτος παίκτης πάνω στο κουμπικά. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει, αλλά λάθος το λάθος θα κλέψει ο Μοντολέον. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όμως ο Αλβανός. Πολύ πληθωρικό το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις. Πολλά πράγματα συμπέρνουν σε λίγο χρονικό διάστημα. Οι ομάδες έχουν παρθεί να με κάνουν δεύτερο Eminem. Ευχαριστώ που σκέφτονται την επαγγελματική μου καριέρα. Okay. Yes, τελευταία 20 δευτερόλεπτα, όλα για τους κομπλέ. Παπίας. Δουκλάρης έχει περάσει χρονολογικό χώρο. Παπίας, καυτή πάσα. Νικολαίδης ψάχνει την πάσα στη γωνία, θα την βρει. Γιούφας στα 3 δευτερόλεπτα. Παπίας, ούτια 3, buzzer beater and B, είναι άστοχος. Υπάρχει rebound. Από τον Θαλασσόγλου δεν ακούστηκε κόκκινο, αλλά έχει σηματοδοτηθεί το τέλος της πρώτης περίοδου. 19-7, με το πόδι του Γκάζι έχουν ξεκινήσει οι κομπλέ. Έχει υπάρξει μια αντίδραση από τους. Δεν έχει όπως είναι λογικό. Παρά την μεγάλη λιψανδρία που διακατέχει την ομάδα από τη Χαλκιδική απόψε, έχουν καταφέρει να βρουν κάποια πατήματα κάνοντας κάποια κλεψίματα. Μην καταφέροντας να τα μετουσιώσουν σε πόντους, σε επαρκή βαθμό για να έχουν ρίξει τη διαφορά πάνω από τους. Κάτω μάλλον από τους 12 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου στην αναμέτρηση μεταξύ κομπλέ και δεν έχει. Οι ομάδες βρίσκονται στους 19 και στους 7 πόντους αντίστοιχα. Η πρώτη κατοχή είναι για τους δεύτερους αναμεθέτες, για τους δεν έχει. Ο Παπίας λίγο πριν ξεκινήσει η μετάδοση. Είναι και σύνθημα εντός εισαγωγικών στους παίκτες του και τους. Για τον ποιους αντιπάλους να μαρκάρουνε, αναλαμβάνοντας αμυγός χρέη coach. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει όλα από μέσα στην ρακέτα. Κλάρος έχει κλέψει, τους έχει περάσει και τον πρωτομπάγκο. Και αυτός, ο οποίος στην weak side θα συγκρατήσει μια κάπως επιτσοκίνδυνη πάσα. Χρυσίδης, υπάρχει τέτοιο, θα συγκρατήσει και πάλι ο Χρυσίδης μετά από συγκυρία. Χρυσίδης, θέλει να αποστάρει, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, θα γυρίσει. Καλή άμυνα από τον Λάμπρου, δεν έκανε φάουλ. Υπάρχει τζάμπολ, σηκοντολέον και Χρυσίδη. Η κατοχή είναι για τους κομπλέ. Από κάτω με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Ζήφας βρέθηκε σε πλεονεκτική για αυτόν θέση. Θα γυρίσει, θα σκοράρει. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο. Τώρα ήρθε μάλιστα σηκώθηκε και όρθιος. Τον συνεπήρε η φάση. Τον μπάσκετ είναι κατ' εξοχή ένα άθλημα συναισθημάτων. Κοντολέον.
Νικάς. Νατσότης, ο οποίος έχει περάσει εκτός των αγωνιστικών χώρων. Στον Κλάρο Παναδίτου θα βγάλει μια κύπασα, θα γυρίσει, θα συγκρατήσει ο Κίκας μετά από ένα micro deflection. Μπάλα θα περάσει εκτός, καθώς στόχησε. Κίκας την παραφορά, τον Λέων. Τον Λέων θα πάρει το σκρίνο στο γλυκά. Λίγο βρίσκεται κάπως ελεύθερος. Κίκας στα 7 δευτερόλεπτα. Μια προσποίηση, θα κερδίσει το φάουλ από τον Τζιούφα, ο οποίος έφαγε εντός εισαγωγικών την προσποίηση. Σε 1-7 λοιπόν, για να βγάλει μια σκαστή πάσα από τον Λέων μέσα στη ρακέτα, δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει ούτε ο ίδιος μετά από τη deflection. Μουλικάς δεν πήρε ποτέ την μπάλα, έφυγε πολύ κοστή ρακέτα. Τη σλίση πάει μέχρι μέσα, φαγεί το coast to coast, είναι άστοχος. Πήγα στο rebound. Νατσιώτης το πάρει ωραία την μπάλα μέσα στη ρακέτα, ο Λάμπρη θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 21-9. Προηγούμενη επίθεση ήταν εφηδιασμός, ο οποίος έγινε σετ επίθεση και ξανά εφηδιασμός. Σάντουιτς εντός εισαγωγικών. Δύο πόντοι ήρθαν παρόλα αυτά για την ομάδα της Χαλκιδικής. Θα σας δώσει ένα screen στον Παπία. Κλάρος στην κορυφή. Θα πάρει και ένα screen από τον Τρισλή, δεν το χρειάζεται. Και jump shoot είναι εύστοχος, 23-9, στις 14 η κομπλέ. Λουκάς. Λουκάς πάει μόνος του μέχρι μέσα. Θα φέρει να κερδίσει όλη τη ρακέτα. Και οτιδήποτε παίκτη βρέθηκε στο διάβα του, 23-11. Τοπίας. Για να δούμε, θα παίξει τα πόδια με τον τύπαλο. Τζίπα θα δώσει ένα screen. Έδωσε ένα screen και στον ίδιο τον Παπία. Έχω την εντύπωση με τα μπλο, αυτός εύστοχος. 25-11. Τον το λέω. Μουλικά σου για 3. Είναι άστοχος. Τζίπα το Κλάρος. Μόνο τα μπλο, σήκω στο χέρι του. Να λέει λάθος μου. Συμπέκτος του Φυσίδης. Παπίας. Για 3 είναι άστοχος, θέλουν να στήσουν μάλλον χορό 3 πόντων. Η κομπλέ, της πίσω του φυσικού rebound, της Γιούφας έχει βρεθεί στη γωνία, είναι άστοχος. Υπάρχει ένα ακόμα εξαιρετικό rebound από τη Σλή και φάουλ. Που έχει πλωθεί στον Κίκα. Χαμηλά προφανώς. Στην επαναφορά από οποία 1-1 πλέον τα μοντικά για την δεύτερη περίοδο. Τζίφας, με τα μπλοκ έχει βρεθεί ελεύθερος, με τα μπλοκ έχουν εντύπωση για να το κάνει, είναι άστοχος. 2-2-2, υπάρχει deflection, θα συγκρατήσει ο ίδιος την μπάλα Κοντολέων. Θα δώσει τον Κίκα ένα jump shoot, είναι εύστοχος αυτός ο επιμένων. Κοντολέων νίκησε. Πήγε να βγάλει μια πάσα, συγκράτησε την μπάλα και μόνο συγκράτησε. Πήγε πιο μέσα και έβγαλε την πάσα που ήθελε. Μπασκετικό πείσμα. Πάνω που έχει στρωθεί εκ νέου στον Κίκα. Το περάσει στον πάγκο. Να λεπτά στη θέση του. Χρυσίδης. Πάρει το σκέφτο της Λίτη, είναι πολλά στη δεύτερη περίοδο. Ωραία πάσα στον Παπία. Θα κερδίσει το φάουλ αυτός. Πολύ ωραία λέιζερ στην πάσα. Αποφασιστική θα έλεγα. Θα πει στα αρχιστή σε δύο βολές. Αλλαγή προαναγγείλει και ο Σαλασσόγλου. Λένε και στην κλειστική χειρονομία ο Χοντολέων. Ο Αλβανός παραμένει στον πάγκο όταν δεν έχει. Θα πει στην έφτροπο στη δεύτερη. Πράγματι θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Σαν αυτό θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Πινατζιώτη. Και θα πάει για δεύτερη φορά στον πάγκο απόψε. Καλό πάση γκέιμ, τον Λέος δεν έχει χρηθεί. Προφήσω για 3 είναι άστοχος, λαμβάνοντας την μπάλα από την γωνία από τον Κίκα. Στήση έχει κλειστεί, θα βγάλει τελικά την πάσα. Σίτης. Ταρός. Λευράς. Εντάξει, μέσα στέκεται στον αέρα. Δύσκολη προσπάθεια. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Καλάθι! Απέναντι σε δύο παίκτες. 28-13. Στο 15 η κομπλέ.
Λουκάς. Λουκάς θα τη κρατήσει την μπάλα, πάει και αυτός ανάμεσα σε δύο παίκτες και τρίτος παίκτης πάνω του. Έπεσε στην παράβαση των βημάτων, καθώς τα δύο του πόδια είχαν αφήσει το έδαφος και ξαναπάτησαν χωρίς να έχει αποχωριστεί η μπάλα από τα χέρια του. Δεξιά λέει χαρακτηριστικά, τη φύση για να είναι πολύ φρέγγι αυτό το σπίτι, να δώσει τώρα 14 λεπτά. Σύνδεση πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια να βρεθεί σε τρεις συνολικά παίκτες. Τώρα θέλουν να τρέξουν, δεν έχει τον Λέον. Συγκρατήσει τελικά στη γωνία Κίκα σου για τρεις, αλλά τόσο είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Πες, από την αριστερή, τέρικα, Κλάρος. Πάρει το screen από την πλευρά. Δίνει screen και παίρνει screen ο Displis. Το οποίο ωραία πάσα στον Displis και πάλι ο οποίος είχε κόψει μέσα στη ρακέτα. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Κοντολέον. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα στο Λάμπρο από τον Βουλικά. Δεν θα ξαναπάρει την μπάλα αυτός. Σε αυτά στο jump shoot είναι άστοχος, Κλάρος στο rebound. Τοπίας. Ο οποίος πάει μέχρι μέσα, κάλυψε πάρα πολύ να παίδει ο χώρο, είναι άστοχος. Δεν πήρε ούτε κάποιο φάουλ, Κοντολέον. Κοντολέον, τον παίκτη το 13 φωνάζει ο Δυσκής. Πράγματι ο Λάμπρου το 13 πήγε να πάρει την μπάλα, θα συγκρατήσει την μπάλα και την κατοχή του Ξίδης. Υπάρχει φάουλ, έχει πρέπει στο Μουλικά. Time out και έχει πρέπει να λυθεί και αλλαγή από τους. Δεν έχει. Τι είναι που κάλεσαν και το time out, έχοντας την διαφορά στο μείον 15, έχοντας κάνει 4 φάουλ, έχουν εξαντλήσει τα ομαδικά τους. Το μπλε παίζουν ένα πολύ παρόμοιο παιχνίδι με αυτό της πρώτης περίοδου και έχουν την διαφορά, διορθώνω όχι την κατοχή, τη διαφορά στο συν 15 υπέρ τους. Επιστρέφουν σε πολύ λίγο για τα επομείνοντα 4 και 32 της δεύτερης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sony Carina. Κάτι έχει πάθει η κάμερα σήμερα, είναι πολύ χαλαρή. Εγώ έχω πολλά νεύρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι από τα δύο τέλος πάντων. Πρώτη κατοχή μετά το time out είναι για τους. Ο Βλέπ. Ο Βίας. Μπαίνει από το Χρυσίδη. Δείχνουν να θέλουν να χάσουν χρόνο η Κομπλέ. Το κομπλίτσιο και ο Μισλής και βάζει φάουλ. Ήταν μια μικρή διαφωνία για το αν είναι για δύο βολές ή από κάτω. Την μπάλα, δεν καταλαβαίνω γιατί, ήταν το πέμπτο φάουλ. Μισθείς τις βολές λοιπόν. Έτσι όπως την πρώτη, 29-13. Στην 4 υπάρχει inbound που το λέω. Το λέω, Λάμπρου. Να Κοντολέον. Λουκάς. Μέχρι μέσα θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν δύο βολές και στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Στην αμέσως σε επόμενη φάση. Μόλις δεύτερο φάουλ για τους Κομπλέ. Εύστοχος την πρώτη βολή. Διαφορά εκ νέου στους 15. Εύστοχος και στη δεύτερη Μουλικάς, 29-15. Παπίας, πάμε λίγο στην άμυνα, νεύρα φαντάζει ο Μουλικάς, πάει μέχρι μέσα, ο Παπίας ταχύτατα θα δικαιωθεί, 31-15. Κοντολέον. Λαμπρού, Παπανός. Παπανός, Κοντολέον. Ξανά Λάμπρου θα ζητήσει την μπάλα, δεν την πάρει, σαν στα 9 δευτερόλεπτα. Λουλικάς, πάει για προσωπική ενέργεια, θα βγάλει στο Λάμπρου, 3 δευτερόλεπτα. Θα ρωτάσω που δεν θα πάρει, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Τα jump shoot είναι άστοχος. Ορβανός, Καβίας. Η βρυθή ελεύθερος στο σκέφτης, για 3 είναι άστοχος. Ο Χρυσίδης, από τον πάγκο. Θα βάλει λίγο με τον εαυτό του για αυτή τη φάση. Πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Μουλικάς. Δυσλής.
περνάει το κέντρο και θα πάρει τώρα την μπάλα ο Ψίδης. Έχει σηκωθεί και πάλι από τον πάγκο ο Νικολαίδης. Χρυσλής, 10 δευτερόλεπτα. Μάκας, Παπίας, κοίταξε το καλάθι. Πάρει το σκρέπτο τα λευρά. Με ψηλότερο αντίπαλο πήγε να βγάλει υπέροχο πλάγιο pick and roll. Τελικό αποδέκτο το λευρά, αλλά δεν τα κατάφερε. Μπάλα θα χαθεί. Τον Λέον. Ιβανός, σουτ για 3. Πρώτος βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος. Χρυσλής ο rebound, θέλει να τρέξει. Πάει μόνο στον έμασα σε δύο παίκτες είναι άστοχος, ο ίδιος το επιθετικό rebound θα συγκρατήσει ο Τσεχμακάς. Καθώς του έφυγε προς τη μίλη μπάλα του Λουσί. Πάρει τώρα την μπάλα από τον Πία. Ο Λεβράς θα γυρίσει, ωραία προσπάθεια, ωραία κίνηση, αλλά θα έκανε όλα σωστά εκτός από το καλάθι ο Λεβράς. Πάρει την μπάλα στον Σαζόγλου, σου διατρής Αλβανός. Είναι άστοχος. Πάλι, πάλι σημείο φαίνεται, πάλι θα περάσει εκτός. Σολαίδης και Κεφαλάς θα αλλάξουν και Παπί αντίστοιχα. Θα πίνει για τους κομπλέ. Και πινακιώτης στη θέση του Αλβανού. Με την αντίπερα όχθη για τους δεν έχει. Θα κάνει παρέα στον πάγκο τον Αλβανό. 10 δευτερόλεπτα. Πάμε στα συγκριτική για τους κομπλέ. Για να βγάλει μια ωραία πάσα, ήταν ελεύθερος ο συμπαίκτης του Χρυσίδης. Αλλά δεν πήγε ποτέ σε αυτόν την μπαλά, τον Λέον. Τον Λέον, έρθει την μπαλά μέσα στην δικαιότητα, δεν την βρήκε. Ήταν σούτς, αλλά σαν σώμα είναι άστοχος. Πήγε σαν από μηχανίστη, όσο πήγε να γιώτησε, δεν καταφέρει να πάρει την μπαλά. Ωραία, θα βρωθεί τρίπλα. Το βδόθηκε το πρισπικό του τύπαλο. Ο Χρυσίδης, ο Φαλάς. Ήρθε ένα jump shoot, όπως πήρε την μπάλα εκ νέου, είναι άστοχος. Λυγκάς. Τελευταίο 1 και 23 για τη δεύτερη περίοδο. Λυγκάς πάει μέχρι μέσα. Magician. Πώς κράτησε έτσι την μπάλα σαν να την σέρβιρε εντός εισαγωγικών μέσα στο καλάθι. Σαν να κρατούσε δίσκο. Βαλάς. Πάρει το screen από τον Νικολαίδη. Jump shoot είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Το λέω. Το λέω. Υπάρχει overplay άμυνα, δεν καταφέρει να πάρει ο Μάκας σε έναν τζάμπ σε κόμμα στον αέρα, είναι άστοχος. Ο Μουλικάς, καλό παίξε φορά και ο Κίνας από τον Μάκο. Ψυχώσει τον Μάκας, ωραία πάσα, δεν κατάφερε να συγκρατήσει σε πρώτο χρόνο. Φαλάς, ο Μάκας, σου για τρεις, μπαλά μπήκε και βγήκε, είναι άστοχος. Το λέω. Αν έπαινε, έπαινε συνή ένας πόντος, θα γίνει σε καλό. Αλλά δεν καταφέρει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Για τρεις ήταν αστοχό. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Χαμηλά. Είχαν να δώσουν οι κομπλέ. Τον τελείωσαν την επαναφορά. Τρίτο για τους κομπλέ. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Να προστάρει αποφασιστικά ο Μουλικάς. Τον τελείωσαν. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πάρει το σκρίν του Κρατιώτη. Για να δούμε αν θα δώσει την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Ζήτησε δεν την πήρε, αλλά δεν θα βγει. Στα 4 δευτερόλεπτα, μέχρι μέσα Λάμπρου, μια προσπίση πρέπει να σουτάρει. Θα κοπεί από τον Αλευρά. Φαλάς, 8 δευτερόλεπτα. Φαλάς, μια προσπίση βρέθηκε ελεύθερος. Έχουν βήματα. 4,8-5 φωνάζει. Ο Πινακέτης δεν έχουμε άλλο. Λέει ο Μουλικάς στον Κοντολέον, ο οποίος ζήτησε time out. Λοιπόν, για να δούμε. 4,8 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Για να δούμε. Νακιώτης, σου διατρείς από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος, η μπάλα θα περάσει εκτός. 0,7. Είχανε λίγο παραπάνω χρόνο, μπορούσαν να πάνε λίγο πιο μέσα. Για να δούμε. Θα μετρούσαν, έπαιρνε, έχω την εντύπωση. Σου πήγε ο Χρυσίδης. Μπορεί και όχι. Όμως και να έχει τελικό σκορ. Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, 31-17 στο συν 14 η κομπλέ. Παίρνοντας το προβάδισμα από την αρχή στο παιχνίδι, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό 12-0 σερί. Μεταλλευόμενοι πολλά από τα σημεία τα οποία τους έδωσαν οι αντίπαλοι τους και σημεία τα οποία βρήκανε μόνοι τους εντός εισαγωγικών. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της τρίτης
περιόδους. Την αναμέτρηση μεταξύ κομπλέ και δεν έχει για τους δεύτερους. Το αναπερθέντε είναι η πρώτη κατοχή. Βρίσκονται πίσω με 14 πόντους. Για να δούμε αν μπορούν να βγάλουν αντίδραση. Έχουν μόλις 7 παίκτες η διάθεση του. Θυμίζουμε τον Λέον. Στη ρακέτα Λάμπρουχ πήγε να αποστάρει πολύ αποφασιστικά τον Τσλή, αλλά υπέμπεσε στην παράβαση των 3-4 λεπτών. Δύσκολη παράβαση να εξηγήσει και να ρυθμεύσει κάποιος μη μπασχετικός. Νικολαίδης για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. Κεφαλαζίδεται πώς το πανηγύρισε ο Νικολαίδης, ο οποίος περίσσιο πάθος και απόψε και από τον πάγκο πολλές φορές σηκωνότανε σε φάσεις σπιχτών μέσα στο παρκέ. Να τζάψω για 2 πόντους, είναι άστοχο. Από τον Μπουλικά παραμένει το 34-17, double score στο Ρεγαλίνα. Στην πλέον καταφέρνει σε κρίση του πάλι από τον Παπία. Το Λέον. Νατιώτης. Πάει μόνο στην μέχρι μέσα. Η μπάλα μπήκε και βγήκε με ταμπλό. Είναι άστοχος. Βάζει τον εαυτό του. Το δεύτερο. Τεχμάκας. Ωραία πάσα στον Τισλίφ. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο δεύτερος. 36-17. Άρτη εκτελεσμένα σε χνηδιασμός, δίνει τα χέρια οι δύο παίκτες. Πολύ ωραία συνεργασία. Μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες είναι... Να στο φύγουμε λίγκας, μπάλα θα περάσει εκτός. Τις λύσεις παίκτες φόραξε χαρακτηριστικά κάποιος από τους ενέχει. Παπίας. Ανοίγει ο Μάγκας στο λόγο στο... Νικολαίδης μέσα, είναι άσκοχος ο Μπαλάς. Το Λέον περιμένει τους για πιο set επίθεση. Πυραντιώτης θα δώσει ένα screen και την μπάλα στον Κίκα. Στην διατρίση με το screen αυτός είναι άσκοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Λάμπρου. Το Λέον. Το Λέον στα 6 δευτερόλεπτα. Μέσα. Αφήστε βάλει το καλάθι, είναι άσχος, πολύ δύσκολο δεξιχού. Από τον πάγκο στον Αθόσογλου λειτουργήσε και ως χρονόμετρο, πολύ εργαλείο και από τον πάγκο. Της Λύς. Παλάς. Κολαίδης. Θα αποστάρει, όχι τελικά θα δώσει στη weak side. Συγκρίσει ο Τεχμάκας, καλό πάση και έχει κεφαλάς. Τα 4 ρόλους θα πάει να παίξει στις σύγκρες στο όπισμα στον αντίπαλο. Ένα jump πίσω στο screen που δείξε ο Της Λύς. Και άστοχος, λοιπόν το Βινακιώτης. Ο Μικάς με τους ελευθέρων βολών πάει ένα από τις ποδί. Ωραία πάσα στον Κίκα, jump shoot, είναι εύστοχος, θα δικαιωθεί 36-19. Παλάς, Δυσλής. Το Λαΐδης θέλει να ποστάρει ότι θα βγάλει τελικά την πάσα σου για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη, με πολύ ωραίο, με πολύ ωραία τεχνική από τον Παπία. Άστοχος αυτή τη φορά. Ο Γκάρντ τον κομπλέ. 36-19 παραμένει με τον Λέον. Λέω θα πάρει το screen από τον Μινακιώτη, θα του δώσει τώρα την μπάλα. Ένα jump shoot, είχε βρεθεί ελεύθερος αυτός, είναι άστοχος. Το Λαΐδης άρχισε να πάει πάνω, δεν το πλήρωσε αυτή τη φορά. Τσλής. Καπίας. Προσπαθεί σε πλημμυριασμό, αλλά έχουν επιστρέψει πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Και δεν έχει. Κολαΐδης. Προσπαθεί τρίπλα ένα jump shoot, είναι άστοχος την μπάλα. Μπήκε και βγήκε, έχει βγει πολλές φορές η μπάλα. Το απόψε. Δεν ξέρω τι θυσίες έχουν γίνει στους μπασκετικούς θεούς. Αρχιεύομαι προφανώς. Πήγας. Λάμπρου, θα σαμπίξει δύο παίκτες πάνω του. Πινακιώτης έχει βρεθεί ελεύθερος από εκεί που αστόχησε προηγουμένως. Είναι άστοχος τώρα, η μπάλα μπήκε και βγήκε και πάλι. Συγκρατήσει τελικά την μπάλα ο Τσακμάκας. Αν έβγαινε έχω την εντύπωση ότι ήταν για τους. Εκεί. Παλάς. Παλάς, Τσακμάκας. Αυτή πάσα, Κολαΐδης. Αυτή τη φορά θα μποστάρει, όχι. Δυσκλείς ένα jump shoot. Είναι άστοχος, Νικολαίδης, το score rebound. Έχουν βήματα όμως στην προσπάθεια. Έχω πει θα ποστάρει ο Νικολαίδης 3 φορές και δεν έχει ποστάρει ούτε μία φορά. Ήδη στα 3 λοιπόν. Για να δούμε. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Θα το λέω. Φίγκας πάει μέχρι μέσα να ράνει φρόντερ. Ταχύτατα είναι εύστοχος, 36-21. Παλάς. Πάσα, δεν θα πάει στον Παπία, υπάρχει deflection από τον Κίκα. Για 20 δευτερόλεπτα η μπάλα για τους κομπλέ. Θα ψάξει και θα βρει τον Τσλή στην επαναφορά. Ο οποίος θα γυρίσει με τη μία η πάσα στο κεφαλά από τον Παπία.
ένα step back για δύο είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Αγιώτη. Και τον Λέον. Θα συγκροτήσει ο Λάμπρου. Τίκας. Τίκας θα χάσει, τελικά θα συγκρατήσει ο Μουλικάς ένα fade away. Δίποτε είναι άστοχος. Μπακάς. Τυφλής. Σε πληρωτική θέση ο Νικολαίδης, αλλά θα χάσει από την καλή άμυνα του τον Λέον. Μουλικάς όλο φωνάζει ο Παναγιώτης, πάει μέχρι μέσα πράγματι, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το ενδεχόμενο έμεσο τρίποντο. Θα αρχιστεί σε δύο βολές. Ο Μουλικάς. Μαλάς και ο Νικολαίδης περάσουν στον πάγκο. Εδώ πέντε, δεν μένει από εδώ. Χρυσίδης και Τζίουφας και Στέρσης. Άστοχος, αλλά ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ένα running floater είναι άστοχος, πάλι. Μέσα ο Τζίουφας με φρέσκα πόδια, είναι άστοχος και φρέσκο μυαλό, λέει η λογική. Δεν υπάρχει στην σύνθεση, την απόψη σύνθεση όταν δεν έχει πετοιμίζουμε. Θα το λέω, θα το λέω να χάσει την μπάλα, θα συγκρατήσει και όχι μόνο θα συγκρατήσει, θα ευστοχίσει και στο jump shoot. Ο Μουλικάς. Υπάρχει time out, σκόντλες στο 36-24. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, για να έχει πέσει στους 12, 4 και 45 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena μετά το time out που είχαν καλέσει οι κομπλέ, οι οποίοι έχουν 36 πόντους και έχουν τις ίδιες assists, το ίδιο νούμερο, το 7 δηλαδή, με τους αντιπάλους τους, οι οποίοι έχουν 24 πόντους λιγότερους στους 12 τη διαφορά. Μαγμάκας μια ζητάει το screen από το δισλή, θα το πάρει στα 14 δευτερόλεπτα. Απελευθερωθεί στιγμιαία, ήταν αρκετό για να βρει ελεύθερο χώρο ξεφορτώνοντας τον Κίκα. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Κοντολέον. Θετικό rebound και στις βολές ο Χρυσίδης. 28 πριν το τέλος. Λίγο ASMR η φάση μας. Αλλά μπήκε και βγήκε για μία ακόμα φορά. Αυτή τη δεύτερη υπάρχει επιθετικό rebound από τον Τζιούφα, ο οποίος είχε πάρα πολύ μαχητικά στη φάση. Χρυσίδης. Μαγκάς. 6 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το σκάρι του Τζιούφα για 3. Με μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος ο Παπίας. Η μπάλα έχει μπει και έχει βγει πάρα πολλές φορές απόψε. Αν υπήρχε μπασκετικός θεός, υποθετικά μιλώντας, στην αρχαία Ελλάδα ας πούμε, τι όνομα θα είχε. Ένα ερώτημα που τίθεται, 4 και 9 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Λάμπρου, θα φύγει η μπάλα, θα συγκρατήσει τελικά από το Χρυσίδη. Κίκας ξανά. 13 δευτερόλεπτα, μπουμπούλα να το φώναξε κάποιον που μπάκο δεν έχει. Δεν τον μπουμπούλησε όμως ο Αλβανός. Θα μέχρι μέσα ταχύτατα. Είναι άστοχος ο Κίκας. Σφλής. 4-4 τώρα. Τζίφας. Τσαχμάκας. Σιπιατρής. Είναι εύστοχος. 39-24. Το σύν 15 και πάλι κομπλέ. Και είναι λίγο στην άμυνα, φτάζει κάποιος από τους κομπλέ. Τον Λέον, Λάμπρου θέλει να αποστάρει τον Δισλή, έχει πάει βοήθεια πάνω του. Κατάφεραν να βγάλουν την άμυνα Δισλής και Χρυσίδης. Τον Φαλμό έχει κρατήσει τον Σαββασόγλου. Χρυσίδης. Χρυσίδης θα πάρει από τον Παπία. Για να δούμε αν θα αποστάρει τον Λάμπρου. Έχουμε δει πολλές φορές αυτό το μάτσα από απόψε. Τσαχμάκας δεν θα πάρει την μπάλα από τον Παπία. Θα πάρει το σκρίν από τον Δισλή ο Παπίας. Θα δώσει την μπάλα στον Χρυσίδη. Θα χαθεί η μπάλα από τον Σαββασόγλου. Τον Λέον. Λέον, Λάμπρου. Κίκας. Τον Λέον έχει ζητήσει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Στου διατρής Κίκας είναι άστοχος. Airball. Σήμερα με τις φώσεις από τον πάγκο
Παναγιώτης και Μουλικάς. Μέσα ο Disflees, δεν θα μετρήσει το καλά αν έμενε. Υπάρχει πάρα από τον Λάμπρου χαμηλά. Πρώτο πάλι του 13 όπως θέλει η γραμματεία. Αλευράς, θα περάσει τη θέση του Disflees. Αλλαγή το 19 φοράς κάποιος, πάρει τη φλέξιο, δεν θα πάει μπάλα στον Αλευρά πραγματικά από την επαναφορά του Ροπία, πάει μέχρι μέσα ταχύτατα, τι έκανε ο Κίκας! 39-26. Μπάκουας, Αλευράς, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, περνώντας τον Λάμπρο. Κίκας, παραδείγματανεύει ψυχολογία του, ωραία, θα γυρίσει αλλά δεν θα καταφέρει να κερδίσει και το καλάθι του Αλσάσογλου. Καλή για τους, δεν έχει εκταίου. Ο Χνίδης δίνει και ανάβει την τρυπή αυθαλμού. Λάμπρου, χρηστή από δύο και πάλι θα γυρίσει, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Στον Αλευρά έχουν στήσει ένα μικρό πηγαδάκι και δεν έχει, πείτε μας την μπάση. Οκ, θα δω σαν θέλω να περάσει στον Πάγκο, μου λυκάσει στη θέση του. Άσχο στην πρώτη βολή του Λάμπρου. Έφτασε στη δεύτερη, 41-27. Μεσίδης. Σιμής. Μακάς. Φυσικά μέχρι μέσα έπαιξε καλή άμυνα που προς το δίπλα σου σε ένα jump shoot. Αλευράς είναι άνθρωπος. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Μεσίδης είναι πόση κατοχή για την ομάδα της Καλλιτικής. Με το Λέων. Στο μείον 14 τώρα. 1-50 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Αμυντικές μάχες, ο Λάμπρος θα πάρει τον Αλευρά απέναντί του. Ένα jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από το Χρυσίδη, ο οποίος θέλει να τρέξει. Έχει έρθει ο φυσικός αντίπαλος, ο Κίκας δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει το κλέψιμο. Ο οποίος στο διατρέχει μαρκαρισμένο είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound που καθυστερώνει τελικά ο Μουλικάς. Και ο Λάμπρος εκεί πέρα. Να ρωτήσει μετά να περάσει πλέον στον αγροτικό χώρο μετά από ώρα. Θα το λέω, θα συγκρατήσει την μπάλα, πάρει τη φλέξιο, θα συγκρατήσει. Ο Μουλικάς. Κίκας, καλό μας γκέιμ, κοντρόλ, έχει βρεθεί ελεύθερος. Δεν θα κοντάξει να συγκριθεί στην μπάλα ο Λάμπρου. Έχοντας πολύ καλή άμυνα από τον Αλευρά για μία ακόμα φάση. Κλάρος τώρα θα περάσει στην θέση του Γιούφα. Αυτά του λέει χαρακτηριστικά, να πάει πάνω στον Αλβανό. Αποδεικνύοντας για μία ακόμα φορά man-to-man άμυνα. Παμίας, υπάρχει στιγμή από τον Αλευρά, πάει μέχρι μέσα μόνος του, το χορευτικό είναι άστοχος, υπάρχει rebound πολύ μακριά από την ρακέτα, από τον Κίκα, ο οποίος θέλει να τρέξει. Ωραία πάσα, υπάρχει deflection από τον Κλάρο. Τον Λέα θα την κρατήσει. Εσπέσει προσωπικό του τύπωρος, θα το εκμεταλλευτεί, πάει μέχρι μέσα μόνος του, ωραία πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Λάμπρο, αλλά η μπάλα θα χαθεί. Πάσα. Πάλι που έχει χειροθεί στον Αλβανό, πέσει κάτω από πίεση, όλα καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Δεν θα χρειαστεί να του να γίνει η αλλαγή. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μεταξύ Disflees και Αλβανό. Και Αλβανού. Όχι, δεν υπάρχει τελικά. Υπάρχει αλλαγή. Ο Λάμπρο έχει περάσει στον Πάγκο. Πινακιώτη στη θέση του. Σίδης. Υπάρχει το screen. Πάντα ο κοντολέων πάνω ότι υπάρχει deflection. Πάρα πολλά deflection στις άμυνες και των δύο ομάδων. Έχουν γίνει πιο σκεφτές και οι άμυνες. Κλάρος. Βάρε την επαναφορά στα 10 δευτερόλεπτα. Αλευράς. Μέσα είναι άστοχος. Υπάρχει rebound τώρα από τον Μπλικάτ. Τον λέω θέλει να τρέξει 20 από τα 22 δευτερόλεπτα. Για τους δεν έχει, δεν νομίζω να θέλει να συνδεθεί. Υπάρχει στήριγμα.
φάουλ που έχει φερθεί στο Χρυσίδη. 3-4 τα μαρικά. Μαγιώτης. Το Λέον. Θα πάρει το φάουλ από τον Παπί αυτή τη φορά, τελευταίο που είχαν να δώσουν κομπλέ. Όχι άλλο φάουλ φανάζει κάποιος από τον πάγκο. Ο Ντελέον λοιπόν, 10,3. Όλα δεν έχει. Με την μπάλα πάει αποφασιστικά μέχρι μέσα. Σουτιά 3. Από τη γωνία είναι άστοχος ο Αλβανός. Υπάρχει επιθετικό rebound Κίκας. Με jump shoot είναι άστοχος. Είχαν ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά ακόμα περισσότερο. Στα 14 πόντους που δεν έχει. Κυκλοφόρησαν την μπάλα. Πήραν να εκμεύσαν δύο φάουλ σε αυτό το run της επίθεσης, ας πούμε. Με τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών, το σκορ είναι στο 41-27. Πολύ δραματικό αυτό το σταδιακό zoom-in. Okay. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης περίοδου για να δούμε αν έχουν τα ψυχικά αποθέματα ή δεν έχει, οι οποίοι έχουν δείξει καλά δείγματα γραφής, τα οποία δεν είχαν δείξει το πρώτο ημίχρονο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Σαν Καρίνα για την ένταξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου. Η πρώτη κατοχή για τους κομπλέ, από τους οποίους μπόρεσα να ακούσω σίγουρες πάσες από τον πάγκο για τη διάρκεια του διαλύματος. Σιγουρέψε τις πάσες. Λάθος στο λάθος τώρα. Αλληλοεξουδετερώθηκα κατά λάθη. Έγραψαν οι κομπλέ. Το Λαΐτης σε χρονομάρει την μπάλα που δεν προεζόταν αυτόν για τον Τεφαλάου, που είσαι πάρει τώρα την μπάλα. Λάρος, να ζάμψει πάρα πολύ μεγάλη γαμπέλη, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound, αποφασιστικότατα ο Κίκας. Κίκας σε συγκρατήσει ένα από δύο. Μαγιώτης έχει βρεθεί ελεύθερος, τον Λέον. Λέον, Αλβανός, να ζάμψει ότι είναι άστοχος. Βρέθηκε στην πλειονοσκή της, δεν καταφέρει να πάρει το αμυντικό rebound, Μαγιώτης. Το πάρει ο Κίκας. Στην κατοχή, ένα jump shoot είναι άστοχο από τον Μουλικά. Αμυντικό rebound από το Χρυσίδη, το προηγούμενο voice crack δεν το άκουσε κανένας. Προχωράμε τη ζωή μας όλοι μας, χαίρομαι γι' αυτό. Τσεκμάκας, φορτισμένο τον Κλάρο, άλλος παίξει πάνω του τώρα. Στην μέσα κεφαλάς πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες Κλάρος. Θα συγκρατήσει, θα γυρίσει, είναι άστοχος με ένα δεξί hook. Άντσα το τελείωμα στα 5 δευτερόλεπτα. Μουλικάς. Κάς, το Λέον, που έχει παίξει υπερορίες. Κίκας, ένα jump shot μακρινό δίποντο, είναι εύστοχο. 41-29, πρώτη πόντη για το τέταρτο, σε δεκάλεπτο. Παλάς, Λαρός, Μακμάκας. Παλάς, πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα από δύο παίκτες είναι άστοχος. Αντιμικό ριμπάντο του Μιναχιώτη, τον Λέον. Θα συγκρατήσει την μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ μάλιστα, από το Χρυσίδη. Τρίτο φάουλ από τον 17-6-3. Τρίτο φάουλ από τον Χρυσίδη. Υπάρχει προγραμματικής αλλαγή, θα περάσει στον Πάγκο Κίκας, ο Σαλασσάς, όπου λέει στη θέση του. Ωραία έτοιμα λοιπόν, τον Λέον. Άλεξε με τον Σαλασσάς, όπου τον προσθέτω στο παρκέ από τον πάγκο. Ο Μαγιώτης θέλει να γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες στην άσχημα και θα πάρει ούτε κάποιο φάουλ. Αμυντικό rebound. Παλάς από την αριστερή πτέρυγα. Το συν 12 πλέον η κομπλέ. Λάρος. Λάρος θα γυρίσει, δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Κολαίδη μέσα στη ρακέτα, λίγο έξω από αυτήν μάλλον. Κοίταξε το καλάθι, είχε πολλή ώρα, αλλά δεν πήρε το τρίποντο. Ο Μουλικάς θα το πάρει ο Κοντολέον στο δεύτερο χρόνο, είναι άστοχος. Το λαϊδί στο rebound. Ζήτης. Για γυρίστε και παίξτε λίγο ήρεμα φαντάζεται από τον πάγκο. Πάρε σκρίνο από τον Νικολαίδη, πάει μέχρι μέσα μόνος του, κάλυψε πάρα πολύ χώρο, είναι άστοχος ο Ζήτης. Πάρει σε πολύ πλεονεκτική θέση ο Νικολαίδης, θα αποστάρει, επιστρέψει ο κουκουλός ο αντίπαλος. Για 3, είναι άστοχος ο Κεφαλάς, επίσης μαρκαρισμένος. Το Λέον, κοιτάζει τις επιλογές που πάει μέχρι μέσα. Θα βγάλει στον Νατιώτη τελικά και την μπάλα από τον Σαλασσάσογλου.
δίδυμα που έχει χρησιμοποιήσει τον Τσακμάκα. Το φάουλ. Δεύτερο πλέον για κομπλέ, 0. Στο τέταρτο περίοδο. Στο τέταρτο περίοδο. Ωραίο. Στην τέταρτη περίοδο γιατί δεν έχει τον Λέον. Δεν έχω πάρει το screen από τον Ακιώτη. Δεν έχει σταματήσει τρίπλα. Θα σουτάρει τελικά καθώς τελείωνε ο χρόνος επίθεσης με ταμπλό. Είναι άστοχος. Την rebound από τον Κλάρο. Πολλά. Θα θέλω να τρέξουν οι κομπλέ. Τσακμάκας. Θα σκερδίσει την μπάλα. Χρυσίδης. Ο Τσακμάκας. Θα ποστάρει ο Νικολαίδης. Θα κερδίσει το φάουλ πριν. Ποστάρει. Από τον πρώτο αντίπαλο. Έχουν δύο αλλαγές παπίας και αντισλήσεις. Θα περάσουν στη θέση του... Χρυσίδη και του Κλάρου αντίστοιχα. Έχει σημασία, σκέφτηκα λίγο το αντίστοιχα. Πράγματι αυτά πρέπει να είναι τα match-ups που προκύπτουν. Μακρινή, πάσα από την επαναλάβω από την Ευρωπαία. Ισλή. Άλλαξε από τον Τζακμάκα. Ο οποίο έχει βρεθεί πίσω από τον Ισλή. Να τζάμψει για δύο έχοντα απελευθερωθεί από το σκρίνο που έδωσε ο Νικολαίδης. Είναι άσχο του Ευρωπαία. Έχει 24 για το τέλο. Ένα step back σου για δύο είναι άσχο. Υπάρχει θετικό rebound. Σκεφτείτε λίγο στο τζάμπι μου. Jump shoot. Λάμπρου είναι εύστοχος. Αυτό σας τάξει προηγουμένως ο Μουλικάς. Μετά από πολύ καλό ball handling. 41-31. Στις 10 πόντους διαφορά. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι στα τελευταία 6 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Το τονίζω αυτό. Το λέει της αποστάρει αυτή τη φορά πράγματι. Θα βγάλει την πάσα στο σκρι, θα ξαναπάρει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Νικολαίδης 43-31. Το Λέον. Time out, θα γεννηθείτες από τον μπάγκο. Υπάρχει λάθος. Θα κλέψει ο Νικολαίδης. Λάθος πάσα. Παπίας. Παπίας, δυσλής. Έκανε τη σχετική κίνηση στον Κεφαλά. Θα δώσει τώρα το screen. Δεν θα πάρει την μπάλα. Θα πάρει δυσλής. Θα είναι στη μέσα. Ένα jump shoot είναι άστοχος. Ο ίδιος πάει για την επιθετικό rebound. Θα περάσει εκτός. Και είναι για τους κομπλέ. Πέρασε από του Πινακιώτη, λένε οι ρεύς εκτός. Υπάρχει τώρα το προαναγγελθέν time out στον... Δεν έχει. Έχουμε σε πολύ λίγο για τα εναπομείνοντα 5 και 16 της τέταρτης περίοδου. 2-1 ατοματικά φάουλ, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Καρίνα για τα τελευταία 5 και 16 της τέταρτης περίοδου. Μετά το time out που είχαν προαναγγείλει, δεν έχει πρώτη κατοχή για τους κομπλέ. Και παίκτης φόραξε κάποιος από τους δεν έχει αναδεικνύοντας, υποδεικνύοντας μάλλον όχι αναδεικνύοντας, υποδεικνύοντας man to man για να δούμε αν θα σου πιατρείς. Ας πούμε ο Τσακμάκας από τη γωνία έχουν τον ελεύθερος για να δούμε αν θα αναδείξουν πράγματι την άμυνα τους μετά από το man to man, μέσα από το man to man αμυντικό του play style. Δεν έχει, Αλβανός. Θα δείξουμε τον Μουλικά, σου πιατρείς είναι άστοχος ο Σαραστάσοβλου. Την πάντων της λύσης. Πάσα Σλής, πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ψηλός στον κομπλέ θα αρχιστεί σε δύο βολές. Αφού έχει πληθεί στον Αλβανό. Τέταρτο φάουλ, 7. Τέταρτο δικό του, για να δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Ο Αλβανός θα εξακολουθήσει να παίζει με 4 φάουλ. Φυσικά να σηκώσει την πρώτη βολή. 43-31 παραμένει. Εύστοχο στη δεύτερη, μία στις δύο για τον forward τον κομπλέ. Συγκριτής την μπάλα μετά από reverse. Ο Μουλικάς. Για τρεις με ταμπλό είναι άστοχος ο Αλβανός. Ποιος έχει 4 φάουλ, πήγε να κάνει και το πέμπτο. Έχουν εντύπωση, υπάρχει deflection και θα κλέψει τελικά. Ο Κίκας. Ένα jump shoot ταχύτατα είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για τον υπάρχον καλύτερο νικητή τον Αλβανό. Κίκας ξανά, πάει μέχρι μέσα. Πόγιο λέει από αυτή τη φορά είναι άστοχος. Τσακμάκας. Άλλαξε με τον Παπία, θα του δώσει τώρα την μπάλα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Δύσκολο καλάθι, τι έβαλε ο Παπίας. 46-31 στο συν 15 κομπλέ. Okay.
Νικάς πάει μέχρι μέσα μόνος του. Πολύ δύσκολη προσπάθεια πέρα από την κόρη πάνω από τον Λάμπρο. Ωραία πάση στον ίδιο. Καλό πάση Γκέιν, έχει βρεθεί ελεύθερος λαμβάνοντας τον Ολμπανό. Είναι έκτομος ο Κίκας. 46-34. Μάγκας. Μάγκας δυσλής θα πάρει εδώ την μπάλα. Παπίας, 3-3 για το τέλος. Θα πάρει σκριν από τον Νικολαίδη. Η κλειστή από 2 θα του βγάλει τώρα την μπάλα στα 6 δευτερόλεπτα. Παλάς, είχε βρεθεί ελεύθερος μάλλον. Νικολαίδης θα γυρίσει ένα δεξί κουκ. Θα το δικαιώσει μπάζερ μπίτερ. Την ώρα που τελείωνε ο χρόνος, 48-34. Μπάζερ μπίτερ την ώρα που τελείωνε ο χρόνος. Okay. Καθόλου πλεονασμός, προχωράμε. Πουλικάς. Κίκας. Κίκας. Ωραία, πάσα μέσα στον Λάμπρου. Υπέροχο passing game, πολύ γρήγορα στο 3 Αλβανός. Μαρκαρισμένο είναι άσχημο από τον ψηλότερο αντίπαλο. Μισλής. Μισλής. Φαλάς. Όλοι φωνάξε κάποιος από τους παίκτες του. Παίζουν και με τον χρόνο πλέον οι κομπλέ. Έχουμε περάσει το τελευταία για 2:46. Βάζει ο Νικολαίδης σε αυτό το δευτερόλεπτο που παίζουν τελευταί. Θα το δώσει την μπάλα ο Χμάκας. Πάσα της φύσης στα 2 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Καλάθι και φάουλ. Αργά και βασανιστικά η μπάλα μπήκε στο καλάθι. Φάουλ που έχει πληρωθεί στον Αλβανό και είναι το πέμπτο. Είναι το πρώτο παίκτη που αποβάλλεται τον Κοντολέο στη θέση του. Πάμε έτσι με 6 παίκτες στο τελευταία 2:36 της τέταρτης περίοδου είναι δεν έχει. Στη σάστα που συμβολεί το λέει στο επιθετικό rebound. Παλάς στο για 3. Άστοχο από την Τζαχμάκα. Rebound ο Λάμπρου. 50-34. Θα συγκρατήσει το δεύτερο χρόνο Κίκας. Μέχρι μέσα πήγε να κερδίσει το φάουλ ανοιχνεύοντας την πίεση που ασκήθηκε από τον Κουφαλά. Υπάρχει επιθετικό rebound. Θα γυρίσει με τα μπλό, είναι άστοχος. Ο Λάμπρου επιθετικό rebound και πάλι. Άστοχο μέσα στη ρακέτα. Νικολαίδης. Συγκρατήσει το Πίας. Τελευταίο 2 λεπτό επισήμως crunch time στο Σόνικα Ρίνα. Παπίας. Σε αυτό το δευτερόλεπτο θα πάρει το screen από τον Νικολαίδη. Μέχρι μέσα κάλυψε πάρα πολύ ένα αέριο χώρο. Μια όθηση της μπάλας δεν θα δικαιώσει τον Νικολαίδη. Το rebound. Το Λέον. Κίκας. Στο 3. Μια άστοχος απέναντι του ήταν ο Φαλάς. Στο 3 στο rebound. Φαλάς. Φαλάς. Τσακμάκας. Πάει μέχρι μέσα, θα βγει πάσα στο Δυσλή. Πάει ανάμεσα σε 3 παίκτες, θα κερδίσει το φάουλ. Ένα ακόμα ο Δυσλής. Έχουν καταστάσει και κάποιοι από τους παίκτες για το επόμενο παιχνίδι, το οποίο ψιάζει σιγά σιγά. Υπάρχει τετραπλή αλλαγή από τους κομπλέ. Αυτό είναι αλλαγή στρατού. Αλευράς, Χρυσίδης, Κλάρος και Τζιούφας θα αλλάξουν το Λαΐδη. Παλά, Τσακμάκα και Παπία. Άρα και Σκοπιά στο στρατό λοιπόν. Δυσλής. Μία στις δύο, 51-34. Στην 17 η κομπλέ. Το Λέον. Μέσα μου λυκά θα πάει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Μπράβο, φωνάζει ο Πινακέτης από τον πάγκο. Πράγματι πολύ ωραία φάση. Έχει αποβληθεί με 5. Έστωχος και στη βολή. Είστε ένα ξυστές. Ζόμ πρέστα να διασπασίζει, όπως θα συγκρατήσει. Γυρίσει, θα κοπεί άρα με φάλο από τον Κοντολέον. Είναι ρατσιστές. Αποβάλλουν Αλβανούς. Έλα λίγο Μαρία.
Πάσα από την πρώτη βολή. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τέταρτης περίοδου. 92-37. Πάσα από την δεύτερη βολή, μία στις δύο. Προφανώς, Κίκας. Σαρωσάσουμε για τρεις πυρίες. Το Λάμπρο είναι εύστοχος. 92-40. Κάρος. Θα κλέψει την μπάλα ο Κίκας, θα συγκρατήσει ο Λάμπρο. Σουτ για τρεις. Άστοχος ο Βουλικάς. Κλάρος στο rebound. Θέλω να παίξω και με το χρόνο πλέον. Η κομπλέτης λύσης. Η κλεισία από τα πάνω του. Τον πρέσσα να διασπαστεί. Στο αυτό το θρόλο θα περάσει η μπάλα. Στις. Από το κέντρο εννοούσα. Μισ. Για τρεις με το παιχνίδι. Ελεύθερος με τα μπλό είναι άστοχος ο Χρυσίδης. Το δυτικό rebound του Λουλικά. Μακρινή πάσα από τον Λέον. 92-40. Ένα βήμα θα εκτελεστεί η επίθεση. Έκλεισε το μάτι στο κλάρο ο Κοντολέον. Μάλλον αυτό σηματοδοτεί την λήξη του παιχνιδιού. Δεν θα εκδηλώσει την επίθεση. Δεν έχει. Τελικό σκορ 52-40 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξεκίνησαν με 12-0 οι κομπλέ και με 12 πόντους κλείνουν την αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι στο οποίο από την αρχή είχαν πατήσει το πόδι στον γκάζι εντός εισαγωγικών, στο μπασκετικό γκάζι. Κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση έφτασε στο τέλος της. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό-ακουστικό υλικό, από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους ρεφ, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να ακολουθείτε τα όνειρά σας. Όλα αυτά τα πολύ κλεισιά, αλλά πολύ σημαντικά. Να είστε καλά. Γεια σας.